Σύγχυση επικρατεί στι τάξει των κτηνοτρόφων για το συνολικό ποσό που θα δοθεί μέσω του επιδόματο δεμήνυμη, αλλά και ποιοι τελικά θα το πάρουν. Πρόκειται για την ενίσχυση που θα δοθεί ω αντιστάθμισμα στη μείωση τη τιμή στο γάλα, με τον Πρωθυπουργό να δηλώνει το προηγούμενο διάστημα από τα Καλάβρητα ότι θα δοθεί μόνο για του κτηνοτρόφου των ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών, ενώ το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη υποσχέθηκε ενισχύσει σε όλου. Μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα τεράστια σύγχυση δημιουργήθηκε στου κτηνοτρόφου, μετά την εξαγγελία του Πρωθυπουργού δύο-τριών ημερών πριν από τα Καλάβρυτα σε σχέση με την ε, ενίσχυση που θα πάρει η χώρα μας και οι κτηνοτρόφη από το Ντεμίνιμις δεν είναι τόσο ε, τόσο ε, το ότι επικρατεί ένα το ποσό να είναι 40, 41, 42 εκατομμύρια, όσο το ότι πρέπει να αποφασιστεί να βγει η υπουργική απόφαση εάν θα δοθεί στα ορεινά, στα ημιουρινά ή στα παιδινά. Σε κάθε περίπτωση οι κυκλοτρόφοι βιώνουν ένα γολγοθά που είναι για το Πάσχα τώρα τα Χριστόγεννα και όλη τη χρονιά θα έλεγα σε σχέση με το κόστος παραγωγής, εάν το συνδυάσουμε και με τη μείωση τις του γάλακτος, έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα απόφαση και να πάρουν οι κτηνοτρόφοι τα χρήματα δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνουν. Λέμε, ζητάμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε το γρηγορότερο να πάρθουν οι αποφάσει, να γίνουν οι κατανομέ και οι διανομέ και να φτάσουν τα χρήματα στου συμπολίτε μα κτηνοτρόφου τη Περιφέρεια Θεσσαλίας.